Είναι η 47η φορά που μιλάω στον προϋπολογισμό. Αυτό που είδα σήμερα, δηλαδή να υπάρξουν αντεκλήσεις στον προϋπολογισμό σε άσχετα θέματα, νομίζω δεν το έχουμε αντιμετωπίσει πολλές φορές. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να κρατήσουμε χαμηλά τον πήχη, να είμαστε συνεπείς στις υποχρεώσεις μας και να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τη διαδικασία ώστε να μιλήσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι συνάδελφοι. Αγαπητοί συνάδελφοι, η συζήτηση για τον κρατικό προϋπολογισμό του 2022 διεξάγεται για ακόμη μια χρονιά μέσα σε ένα περιβάλλον υψηλής αβεβαιότητας λόγω της παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης. Μαζί με την αβεβαιότητα για την εξέλιξη της πανδημίας έρχεται να προσθεθεί εδώ και μερικούς μήνες και η νέα αβεβαιότητα για την εξέλιξη του πληθωρισμού, για τα οποία τα στοιχεία τα οποία παρέθεσε ο Υπουργός, ο κ. Γεωργιάδης, δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει κανείς. Αναφέρονται και από την Ελστάτ και στα στοιχεία του κρατικού προϋπολογισμού. Και στη μια περίπτωση της πανδημίας και στην άλλη της οικονομίας προέκυπταν αστάθμητοι και άγνωστοι παράγοντες που μπορεί να ανατρέψουν οποιαδήποτε πρόβλεψη. Γι' αυτό το λόγο, στον προϋπολογισμό της νέας χρονιάς, ο στόχος παραμένει διτός. Από τη μια πλευρά εστιάζει στις παρεμβάσεις για την ανακούφιση της κοινωνίας και στις συνέπειες της πανδημικής κρίσης και του πληθωρισμού. Και από την άλλη επικεντρώνεται στις δομικές μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν τη μεσοπρόθεσμη ανάπτυξη. Για τα μέτρα στήριξης της κοινωνίας, η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί για τη στήριξη της κοινωνίας και το έπραξε με μέτρα όπως τα προγράμματα γέφυρα, η επιδότηση παγίων δαπανών των επιχειρήσεων, η στήριξη κλάδων της οικονομίας μέσω του ΕΣΠΑ, και θα ήθελα παρακαλώ να προσέξετε περισσότερο τα στοιχεία του ΕΣΠΑ, αυτά που έχουν υλοποιηθεί και αυτά που είναι έτοιμα για να υλοποιηθούν. Τα τραπεζικά εργαλεία ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων, το πρόγραμμα συνεργασία, το πρόγραμμα επιδότησης νέων θέσεων εργασίας, τη μείωση του ποσοστού επιστροφής των επιστρεπταίων προκαταβολών. Η κυβέρνηση όχι μόνο επέδειξε άμεσα αντανακλαστικά, αλλά και προχώρησε σε περαιτέρω βελτίωση των μέτρων ανακούφισης πάνω από τρεις φορές. Θυμίζω επίσης ότι με απόφαση του Πρωθυπουργού περιορίστηκε το βάρος της αύξησης του ρεύματος αλλά και του φυσικού αερίου. Καταργήθηκε ο φόρος πετρελαίου στους αγρότες. Μειώθηκε ο ΦΠΑ στον καφέ, τα μη αλκοολούχα ποτά και τις μεταφορές. Διπλασιάστηκαν τα κοινωνικά επιδόματα για τα ευάλωτα νοικοκυριά. Μάλιστα, η τελευταία αυτή δέσμη μέτρων κατά της ακρίβειας περιλαμβάνει τρεις ακόμα πρωτοβουλίες στήριξης των συμπολιτών μας. Πρώτον, έκτακτη καταβολή μισθού σε 100.000 μισού μισθού σε 100.000 περίπου ενεργούς υγειονομικούς εργαζόμενους στα νοσοκομεία, το ΕΚΑΒ και τα κέντρα υγείας. Και επ' ευκαιρία ευχαριστούμε όλους τους υγειονομικούς που είναι στην πρώτη γραμμή για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Και λίγα είναι αυτά που δίνουμε. Όλοι οι χαμηλοσυνταξιούχοι της χώρας, περίπου 800.000 Έλληνες πολίτες, θα λάβουν ένα πρώτο βοήθημα 250 ευρώ, προσευξημένο κατά 50 ευρώ για κάθε μέλος οικογένειάς τους. Τρίτον, το ίδιο ακριβώς επίδομα με τους χαμηλοσυνταξιούχους θα δοθεί επίσης στους δικαιούχους του Οργανισμού Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, δηλαδή ακόμα σε 173.000 ανθρώπους. Πέραν αυτών των μέτρων, το επίδομα της θέρμανσης παραμένει αυξημένο στο διπλάσιο σε σχέση με το παρελθόν και βεβαίως κατανέμεται στα νοικοκυριά με αδιάβλητα, αντικειμενικά και δίκαια κριτήρια. Αντίστοιχα, δεν εφαρμόζεται το τέλος στο φυσικό αέριο και τους επόμενους μήνες, ενώ με απόφαση της κυβέρνησης έχει ανασταλεί προσωρινά η χρέωση των επιχειρήσεων από τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Όλα αυτά συνθέτουν ένα πλέγμα στήριξης του ελληνικού λαού κατά της ακρίβειας, το οποίο κατά αναλογία είναι από τα μεγαλύτερα που έχουν χορηγηθεί σε όλη την Ευρώπη. Σε σχέση με τους φόρους και τις ασφαλιστικές εισφορές, η κυβέρνηση συνεχίζει αταλάντευτα και για το 2022 να τους μειώνει όπως έχει δεσμευτεί. Στις μόνιμες μειώσεις φόρων που έχουν ήδη υλοποιηθεί στον ΕΝΦΙΑ, στον εισαγωγικό φορολογικό συντελεστή, στα φυσικά πρόσωπα, στην παρακράτηση φόρου για τα εμερίσματα, στην προκαταβολή φόρου για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, στο φόρο εισοδήματος των επιχειρήσεων, στην κατάργηση του φόρου γονικών παροχών δωρεών,
και για συγγενείς πρώτου βαθμού στο φορολογικό συντελεστή για όλα τα αγροτικά σχήματα έρχονται να προσθεθούν η περαιτέρω συνολική μείωση του ένφια, η απαλλαγή από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης των εισοδημάτων για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, η μείωση του τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και η κατάργησή της για νέους έως 29 ετών, η αναστολή πληρωμής τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης ως τον Ιούνιο του 2022, καθώς και μειωμένους συντελεστής στις μεταφορές, στον καφέ, ταμεία αλκοολούχα ποτά, στους κινηματογράφους για το τουριστικό πακέτο, στα γυμναστήρια, στις σχολές χορού έως τον Ιούνιο του 2022. Αγαπητοί συνάδελφοι, παρά την παγκόσμια αβεβαιότητα για την εξέλιξη της πανδημίας και παρά τις πληθωριστικές πιέσεις, ο προϋπολογισμός του 2022 καταγράφει τις θετικές επιδόσεις της οικονομίας και αναδεικνύει την ισχυρή αναπτυξιακή πολιτική και προοπτική της χώρας. Η ελληνική οικονομία επιστρέφει σε συνθήκες κανονικότητας αφού το τέταρτο τρίμηνο του έτους αναμένεται να έχει ανακτηθεί το σύνολο των ετήσιων απολειών του ΑΕΠ του 2020. Περνάμε από το στάδιο της ανάκαμψης στη φάση ανάπτυξης. Ο ρυθμός ανάπτυξης για το 2021 αναθεωρείται σημαντικά προς τα πάνω, αφού εκτινάζεται 6,9% φέτος και 4,5% τον επόμενο χρόνο. Με απλά λόγια, σημαίνω σε σχέση με την ύφεση του 9% του 2020, η οικονομία μας έχει ήδη καλύψει περισσότερο από τα 2/3 του απολέσθεντος εγχώριου προϊόντος. Στο κομμάτι των δομικών αλλαγών, καταλυτικός παράγοντας προόδου και ευημερίας, είναι το Ταμείο Ανάκαμψης και Σταθερότητας, το οποίο θα αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας με ένα πλήθος μεταρρυθμίσεων και επιδόσεων. Αγαπητοί κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο προϋπολογισμός του 2022 αντικατοπτρίζει την ορθότητα και αποτελεσματικότητα της κυβερνητικής οικονομικής πολιτικής. Η βιομηχανική παραγωγή καταγράφει σταθερά ανωδική πορεία. Η μεταποίηση ενισχύεται. Η οικοδομική δραστηριότητα αυξάνεται. Η πιστωτική επέκταση αναθερμαίνεται. Οι καταθέσεις αυξάνονται. Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές ενισχύονται. Το κόστος δανεισμού της χώρας, χρήματος και κεφαλαίου διατηρείται χαμηλό. Η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας βελτιώνεται. Η χώρα αναβαθμίζεται. Ο ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης αναθεωρείται σημαντικά προς τα πάνω. Το διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών ενισχύεται. Το πραγματικό εισόδημα των εργαζομένων αυξάνεται. Ο αριθμός των ανέργων είναι ο χαμηλότερος από τον Απρίλιο του 2010, ενώ ο αριθμός των απασχολουμένων είναι ο υψηλότερος από τον Ιούνιο του 2011. Υπερψηφίζει τον κρατικό προϋπολογισμό του 2022, γιατί η υλοποίησή του θα συμβάλλει ώστε η χώρα να εξέλθει από τις διαδοχικές εξωγενείς κρίσεις οικονομικά ακόμα πιο ανθεκτική, εθνικά ακόμα πιο ισχυρή, κοινωνικά ακόμα πιο δίκαιη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, και για την ανοχή σας και τους κυρίους συναδέλφους.